Νομίζω ότι είναι περισσότερο από προφανές ότι είναι και εξαιρετικά τιμητικό, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα να είναι κανείς ομιλητής σε μια εκδήλωση για τα 75 χρόνια της ΕΠΟΝ και να στέκεται δίπλα σε έναν επονίτη, τον σύντροφο Μιχαλόπουλο, δίπλα δηλαδή σε έναν από τους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν τα πάντα στον αγώνα για τη δημοκρατία και τη λαϊκή χειραφέτηση. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να ισχυριστεί ότι η ιστορία της εθνικής αντίστασης, ο πόλεμος που τη γέννησε, αλλά και οι υλικές πραγματικές συνθήκες των ανθρώπων που βίωσαν τον πόλεμο, τα ερωτήματα της εθνικής αντίστασης, τα λάθη της, οι θρίαμβοι της και οι επιτυχίες της, αλλά και οι αποτυχίες της, αφορούν ενέ τη 2018 περισσότερο τους ιστορικούς και όχι τους ενεργούς πολιτικούς. Περισσότερο τους ιστορικούς και όχι τα πολιτικά κόμματα του σήμερα, τον πολιτικό αγώνα έτσι όπως διεξάγεται στην τωρινή ιστορική φάση σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τότε γιατί είναι δύσκολο να βρίσκομαι δίπλα στον σύντροφο Μιχαλόπουλο? Μήπως αυτό είναι απλώς ένα κλισέ, μια κοινοτοπία την οποία χρησιμοποιούμε για να τον τιμήσουμε? Και όμως εδώ αναδύεται ένα πραγματικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Ότι όταν τον Ιούλιο του 2015 πήραμε την ευθύνη για τον επώδυνο συμβιβασμό, πολλοί και πολλές από εμάς είτε βρισκόμασταν στο επίκεντρο των εξελίξεων, είτε ήμασταν απλά μέλη του κόμματος και της νεολαίας, αναρωτηθήκαμε σιωπηρά ή ρητά στις συζητήσεις μεταξύ μας τι θα έκαναν εκείνοι και εκείνες αν ήταν στη θέση μας. Τι θα έκαναν οι αγωνιστές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, αν ήταν σήμερα εδώ? Και το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή τη φάση είναι γιατί νιώθουμε ακόμη και σήμερα, εδώ, τώρα, την ανάγκη να επαναλαμβάνουμε διαρκώς αυτό το ερώτημα όταν βρισκόμαστε μπροστά στα ερωτήματα που θέτει η συγκυρία. Τι λέει αυτό το ερώτημα για εκείνους και εκείνες που πολέμησαν στις τάξεις του ΕΛΑΣ, που στελέχωσαν τον ΕΑΜ, που στελέχωσαν την ΕΠΟΝ, αλλά κυρίως τι λέει για εμάς? Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να έχουμε διαρκώς την αδύνατη έγκρισή τους σε κάθε μας βήμα? Και λέω αδύνατη γιατί ως πολιτικά υποκείμενα δεν μπορούν να μας τη δώσουν. Δεν υπάρχουν πια αυτά τα πολιτικά υποκείμενα. Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα μια καταφατική απάντηση, την οποία προφανώς θα την κατασκευάσουμε νοητικά, ή η υπονόηση αυτής της απάντησης όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, έναν επονίτη ή έναν ελασίτη δίπλα μας να μιλάει στο ίδιο πάνελ μαζί μας? Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι απλώς ένας τρόπος να αποδιώξουμε από πάνω μας την ευθύνη. Είναι αντιθέτως ακριβώς το βάρος της ιστορικής ευθύνης που μας οδηγεί να θέτουμε διαρκώς αυτό το ερώτημα στον εαυτό μας. Και ούτε νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να αποδιώξουμε απλώς την ενοχή του συμβιβασμού. Είναι κυρίως ένας τρόπος ενθάρρυνσης, ένας τρόπος να πάρουμε κουράγιο σε μια φάση της ιστορίας και της κοινωνίας που είναι πλήρως και ολοκληρωτικά αντιηρωική. Είναι ένας τρόπος οργάνωσης της δικής μας ψυχικής οικονομίας, του καθενός από εμάς, αλλά και της συλλογικής μας ψυχικής οικονομίας, που θα άξιζε κάποτε τον κόπο να την μελετήσουμε πολύ πιο σοβαρά και σε μεγαλύτερο βάθος. Διότι σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και καταλάβαμε τους εαυτούς μας ως αριστεροί και αριστερές είναι βαθιά σημαδεμένος, είναι χαραγμένος από την ιστορία του ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ και του εμφυλίου ως συμβάντος, με την έννοια που δίνει ο Άλεν Μπαντιού στο συμβάν. Μια κατάσταση δηλαδή που αλλάζει άρδιν, αλλάζει ολοκληρωτικά τις συντεταγμένες της ιστορίας και την αναδομή σε μια νέα βάση. Τι σχέση έχει η ιστορία της Ελλάδας μέχρι το 1941, θα έλεγε κανείς, που ξεσπά η εθνική αντίσταση, με την ιστορία της Ελλάδας μετά το 1941? Έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πολιτικά στρατόπεδα, τα πολιτικά ερωτήματα, τα κοινωνικά ερωτήματα, οι κοινωνικές συμμαχίες, οι στοιχήσεις πίσω από πολιτικά σχέδια, όλα έχουν αναδιαμορφωθεί και ακριβώς πάνω σε αυτή τη νέα συνθήκη, πάνω σε αυτή τη νέα κατάσταση που αρχίζει από τότε να δομεί την ελληνική κοινωνία, είναι που και εμείς
μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας, θέτουμε τα πολιτικά ερωτήματα που μας αφορούν και τα κοινωνικά ερωτήματα που μας αφορούν. Και τούτο έχει να κάνει, μάλλον και τούτο είναι ανεξάρτητο, πλήρως ανεξάρτητο από το γεγονός αν έχουμε λεπτομεριακή γνώση των πραγματικών ιστορικών γεγονότων της περίοδου. Μιλάμε για ένα καινούργιο πολιτικό και κοινωνικό σύμπαν, του οποίου τις ρίζες οι περισσότεροι από εμάς δεν τις γνωρίζουμε στις λεπτομέρειές της. Και είναι ακριβώς αυτή η έννοια του συμβάντος, αυτή η ολική αναδιαμόρφωση του τοπίου που ξεκινά με την εθνική αντίσταση. Είναι ακριβώς λοιπόν αυτό ο λόγος που σήμερα αισθανόμαστε δέος για όσα η γενιά εκείνη προσέφερε στην πατρίδα, για τους μάρτυρες που έδωσε στην υπόθεση της ελευθερίας, για τα μαρτύρια με τα οποία πλήρωσε την ανυποχώρητη στάση της. Και εδώ θα μου επιτρέψετε κάτι ολίγον αιρετικό για μια συγκέντρωση αριστερών. Αυτό το δέος, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μάλλον το αισθανόμαστε, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν οι υλικές συνθήκες και ο πόλεμος που γέννησαν την εθνική αντίσταση κτλ. Αλλά αυτό το δέος είναι ένα κατεξοχήν θρησκευτικό συνέστημα που νιώθουμε απέναντι σε αυτή τη γενιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους ήρωες. Η εθνική αντίσταση και οι οργανώσεις της έχουν στο μυαλό μας, στην σκέψη μας, στο συνέστημά μας, αυτή την περίεργη θρησκευτική ποιότητα. Και πρέπει και γι' αυτό να αναρωτηθούμε γιατί. Γιατί πρώτον, το να γελάς μπροστά στο θάνατο υπερβαίνει αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει αρχή της ευχαρίστησης, αρχή της επιδίωξης της ευτυχίας. Είναι κάτι που υπερβαίνει την κανονική ανθρώπινη συνθήκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η εθνική αντίσταση, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, αποτέλεσε μία τομή. Και κάθε τομή είναι μια νέα αρχή, μια στιγμή δύσκολα κατανοήσιμη ορθολογικά. Ταυτόχρονα όμως, και πέρα από την κατάδυση στο υποσυνείδητό μας, στους ηθικούς δηλαδή κανόνες που μας συγκροτούν ως αριστερούς και αριστερές, πρέπει να δράσουμε και να μιλήσουμε και με όρους πολιτικούς. Όμως η ΕΠΟΝ είναι πρώτα και κύρια όραμα κοινωνικής απελευθέρωσης, αφοσίωσης στο λαό και στην υπόθεσή του, ανιδιοτέλειας και αυτοθυσίας. Και γι' αυτό έχει ακριβώς αυτό το θρησκευτικό, τον ιδιαίτερο θρησκευτικό χαρακτήρα που προηγουμένως προσπαθούσα να περιγράψω. Δεν είναι λογικές και ρεαλιστικές οι έννοιες αυτές με την σημερινή έννοια του όρου. Δεν είναι ορθολογικό, αν θέλουμε να μπούμε στην λογική του σύγχρονου καπιταλισμού, να δίνει κανείς τη ζωή του για κάτι μεγαλύτερο από αυτόν. Έχουν λοιπόν θέση στην πολιτική, στην καθημερινότητα, στη σημερινή συνθήκη, αυτά τα συναισθήματα, στις σημερινές μικρές και μεγάλες μάχες που δίνουμε. Τολμώ να πω ότι έχουν. Διότι για μας ήταν και παραμένουν σημεία αναφοράς, πολιτικής, ηθικής και προσωπικής. Είναι βεβαίως δύσκολο να μιλήσεις για όλα αυτά με σύγχρονους όρους, διότι είναι άλλο πράγμα η μελέτη, τα διδάγματα, η κληρονομιά, οι ηθικοί κώδικες της ΕΠΟΝ, όσα δηλαδή κουβαλάμε εμείς οι νεότερες γενιές της ελληνικής αριστεράς, και άλλο πράγμα να αισθανθεί κανείς κάτι από το πάθος για την ελευθερία που έκανε, όπως έλεγα προηγουμένως, τη 17χρονη ηρώ να σταθεί χαμογελαστή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι άλλο πράγμα η ανάγνωση της ιστορίας και άλλο πράγμα η ζωντανή αφήγηση από τα χείλη των πρωταγωνιστών της. Είναι άλλο πράγμα να μελετά κανείς όσα έγιναν και άλλο πράγμα να πάσει ακόμα και σήμερα για όσα έγιναν. Για το λόγο αυτό, αναρωτήθηκα αν εμείς σήμερα, με την εξαίρεση του συντρόφου Μιχαλόπουλου και των λίγων επωνητών που βρίσκονται σήμερα μεταξύ μας, αν μπορούμε να κομίσουμε κάτι σε αυτή τη συζήτηση ή αν έχει νόημα να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να είμαστε απλοί ακροατές. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές τέτοιου είδους συζητήσεις η ελληνική αριστερά τις αντιμετώπισε με έναν τρόπο επαιτειακό, τους έδωσε ένα χαρακτήρα απλώς τιμής. Και δεν το αναφέρω με την αρνητική έννοια, ούτε προσπαθώ να ψέξω την αριστερά ή τους εαυτούς μας, γιατί το ξέρω πως όλοι μας σε χρόνια περιορισμένης επιρροής, διωγμών και λαθών,
δεν κάναμε βήμα πίσω από την ανάγκη υπεράσπισης της μνήμης και της βαριάς ιστορίας των λαϊκών αγώνων. Το λέω διότι σήμερα τέτοιες συζητήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο νόημα από το να αναφέρονται απλώς, από το να είναι απλώς συζητήσεις που αφορούν ένα κλειστό κομματικό ακροατήριο ή να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους εαυτούς μας. Και αν ψάχνει κανείς το λόγο που προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει, δεν έχουμε παρά να παρακολουθήσουμε τη ρητορική και την πολιτική στρατηγική αυτού που μέχρι το 2010 μπορούσαμε να ονομάζουμε πολιτικό χώρο της δεξιάς στη χώρα μας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, με αφορμή τις αποκαλύψεις και τις συζητήσεις που έγιναν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ακούσαμε διάφορα κοσμητικά επίθετα που ανασύρθηκαν από τις πιο μαύρες παραδόσεις της ελληνικής διχαστικής εθνικοφροσύνης. Με ανατριχιαστικότερη όλων τη λέξη συμμορίτες. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πότε γεννήθηκε αυτή η λέξη από το δεξιό κράτος και από το δεξιό παρακράτος που ακολούθησε τον εμφύλιο. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί αυτό το θράσος και δίνει τη δυνατότητα στα σκουπίδια της ιστορίας να το επαναλαμβάνουν σήμερα. Νομίζω ότι τροφοδοτείται και από μια διαχρονική, προκλητική και δόλια προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας και κατασκοφάντησης αριστεράς. Σε τέτοιο βαθμό που οι πολιτικοί απόγονοι της παράταξης των εθνικοφρόνων χρησιμοποιούν τους όρους παρακράτος ή κουκουλοφόροι για την αριστερά. Και επειδή σήμερα εδώ βρισκόμαστε για τα 75 χρόνια της ΕΠΟΝ, μονάχα μια πρόχειρη ματιά στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα τόσο τα χρόνια εκείνα όσο και για 2-3 δεκαετίες μετέπειτα, καταδεικνύει ποια ήταν η πολιτική παράταξη που είχε σχέση με τους παραπάνω όρους και τις πρακτικές που αυτοί υποδηλώνουν. Η συζήτηση λοιπόν για το τι ήταν, τι είναι και τι αφήνει ως παρακαταθήκη μέσα μας η ΕΠΟΝ, αγγίζει και αυτή ένα κεφαλαιώδη ζήτημα που αφορά τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Το ζήτημα αυτό είναι η παραχάραξη της ιστορίας και των γεγονότων. Μια παραχάραξη που αναπαράχθηκε ως αφήγηση από τις δυνάμεις που αποτελούσαν τον εθνικό κορμό και αποπειράθηκαν όχι μόνο να εξωστρακίσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους από την ιστορία, αλλά ακόμα χειρότερα να οικειοποιηθούν και τα επιτεύγματά τους. Η υπόθεση της ΕΠΟΝ, όπως φυσικά και αυτή του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, είναι χαρακτηριστική. Η βολική αλήθεια που διδασκόμαστε στα σχολεία είναι ότι η αντίσταση ξεκίνησε από τη λέξη του μεγάλου εθνικού ηγέτη, του Ιωάννη Μεταξά. Σε ποια επίσημη αφήγηση όμως χωράει η αλήθεια που λέει ότι ο συγκεκριμένος ηγέτης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας στιγνός ηγέτης ενός στιγνού φασιστικού καθεστώτος. Και πώς γίνεται οι φυλακισέντες από το μεταξικό καθεστώς της ακροναυπλίας, των φυλακών Αβέροφ και του Επταπηργείου, οι εξοριστέντες στον Άι Στράτη, την Ικαρία και τη Γάβδο, να είναι αυτοί που τελικά πρωταγωνιστούν στην αντίσταση στα χρόνια της κατοχής. Όσοι, για να θυμηθούμε και αυτό, δραπέτευσαν από τους τόπους του μαρτυρίου, γιατί η εθνική κυβέρνηση της εποχής και τα όργανά της τους παρέδωσαν στους Γερμανούς κατακτητές. Και για να επανέλθουμε στην ΕΠΟΝ, πώς μπορεί να εξαφανίζεται από το βιβλίο των συντελεστών της Μεγάλης Νίκης ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό, μια οργάνωση νέων που είχε οργανωμένα μέλη το 10% του τότε πληθυσμού της χώρας, 600.000 κορίτσια και αγόρια και 32.000 ενταγμένους μαχητές στον Ελλάς. Η ιστορία και ο αγώνας λοιπόν της ΕΠΟΝ είναι ακόμα ένα θύμα αλλίωσης ιστορικής αλήθειας και της ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό υπάρχει πρόσθετη ανάγκη να συζητάμε, γι' αυτό υπάρχει και υποχρέωση να την τιμούμε. Πόσο μάλλον σήμερα που η αριστερά δεν είναι πια στο περιθώριο, είναι η πολιτική δύναμη την οποία εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός για να τελειώνει με το καθεστώς όχι μόνο της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά και της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η επιλογή του ελληνικού λαού έχει φέρει ξανά τμήματα της δεξιάς να αναζητούν απαντήσεις πίσω στις πιο μελανές ρίζες της ιστορίας αυτής της παράταξης, αλλά και αυτού του τόπου. Από αυτό προκύπτει και η ακροδεξιά στροφή της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά αν είναι κάτι που μας διδάσκει η ιστορία, είναι ότι για άλλη μια φορά αυτοί που επιλέγουν αυτή την πολιτική τακτική και αυτή την πολιτική στροφή και αυτή την πολιτική μετατόπιση κάνουν ξανά το ίδιο λάθος. Διότι οι ιδέες, οι αξίες, οι αγώνες της αριστεράς έχουν ανοσία στην προπαγάνδα και τη διχαστική ρητορία των πολιτικών αντιπάλων αυτού του διαμετρήματος. Δεν είμαι φυσικά σε καμία περίπτωση βέβαιος για να παρομοιάσω το έπος της ΕΠΟΝ αλλά και του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με τον αγώνα που δίνουμε σήμερα εμείς σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ούτε βέβαια ψάχνω να βρω ιστορικές αναλογίες. Λέω μονάχα ότι σε στιγμές σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης όπως αυτές των τελευταίων τριών ετών είμαστε εδώ
φέροντας τα πολιτικά και ιδεολογικά εφόδια που μας παρέδωσαν γενιές και γενιές αγωνιστών από την ΕΠΟΝ, τον ΕΑΜ, τον ΔΟΣΟΕ, τους Λαμπράκηδες, την ΕΔΑ και τους συντρόφους που πορεύτηκαν στις γραμμές του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος στη χώρα. Και αυτά τα εφόδια είναι που συγκροτούν τη σκέψη, το κριτήριο, τους ηθικούς μας κώδικες, τις ιεραρχήσεις σε κάθε στιγμή αυτής της μεγάλης μάχης που διεξάγουμε σήμερα. Για να επανέλθω όμως σε αυτό που έλεγα στην αρχή. Τι σχέση μπορεί να έχει η σημερινή πολιτική σύγκρουση, η σημερινή πολιτική κώδικες, η σημερινή πολιτική κατάσταση με όλες αυτές τις μεγάλες έννοιες, τις μεγάλες αφηγήσεις, την ολοκληρωτική αφοσίωση σε μια υπόθεση που βίωσαν οι άνθρωποι του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Γιατί ξέρετε, εμείς σήμερα είμαστε παιδιά των κοινωνιών του ύστερου καπιταλισμού. Όλα είναι επιτρεπτά, δεν υπάρχουν ηθικά καθήκοντα. Ο κινησμός, που είναι σήμερα η κυρίαρχη ιδεολογία του ύστερου καπιταλισμού, λειτουργεί ακριβώς αντίθετα από αυτό που ο Μάρξ ονόμαζε φετιχιστική αντιστροφή. Τι λέει ο Μάρξ για το φετιχισμό με μία φράση? Δεν ξέρουν τι κάνουν, παρόλα αυτά το κάνουν. Όταν δηλαδή βρίσκονται εντός οι εμπορευματοκάτοχοι, εντός της διαδικασίας εμπορευματικής ανταλλαγής, δεν ξέρουν ότι το εμπόρευμα δεν έχει μια εγγενή ουσία ή ότι οι ίδιοι δεν έχουν μια εγγενή ουσία, ότι είναι ελεύθεροι και ίσοι. Αυτό που τους κάνει ελεύθερους και ίσους είναι η ανταλλαγή των εμπορευμάτων. Αυτός είναι ο μαρξιστικός φετιχισμός. Ο σημερινός κινησμός τι λέει? Ξέρουν τι κάνουν, αλλά παρόλα αυτά το κάνουν. Ξέρουν ότι η ελευθερία, η ισότητα δεν είναι εγγενείς ουσίες που βρίσκονται εντός του κάθε ανθρώπου, αλλά είναι κοινωνικές παραγωγές, οι οποίες βασίζονται στις κοινωνικές σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Και βασικός πυρήνας της παραγωγής ιδεολογίας σήμερα είναι αυτός ακριβώς ο κινησμός. Σκεφτείτε το στο σημερινό σύμπαν του προηγουμένου καπιταλισμού. Δεν υπάρχει καμιά εγγενής αξία στην ελευθερία, δεν υπάρχει καμιά εγγενής αξία στη δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά εγγενής αξία στην ισότητα, στην αλλαγή των συσχετισμών, στην απόλυτη αφοσίωση σε μια πολιτική ιδέα, σε έναν ηθικό ή πολιτικό στόχο, στην αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών, στην κοινωνική ανατροπή. Όλα αυτά είναι απλές ιστορίες που λέμε στους εαυτούς μας για να δίνουμε νόημα στη ζωή μας και αυτές οι ιστορίες μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες οι οποίες είναι απολύτως ίσης αξίας. Τέτοιες ιστορίες θα μπορούσε να είναι το κυνήγι της ατομικής επιτυχίας, η ανεφόρον ευδαιμονία κλπ. Άρα περίπου όλα είναι αντικαταστήσιμα με όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ιεραρχηθεί, να κριθεί ως καλύτερο από κάτι άλλο. Και εδώ, και με αυτό θα κλείσω, η ιστορία της αντίστασης, όπως και κάθε γνήσια απελευθερωτική εμπειρία, κομίζει κάτι το πλήρως διαφορετικό και ενικό. Μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που είναι και το σημαντικότερο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε σήμερα. Είναι το μόνο ίσως μάθημα που αν το μάθουμε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας αξιοβίωτη. Σας ευχαριστώ πολύ.